Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και μαζί και πάλι στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή που μας δίδεται η ευκαιρία μέσα από τα δικά σας email, όπου εκφράζετε τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας, τις αντιρρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τις κρίσεις σας, τα σχόλιά σας, επάνω σε θέματα που έχουν σχέση με το Λόγο του Θεού και εμείς, όπως είπαμε, βρίσκουμε την ευκαιρία να σχολιάζουμε τις δικές σας απόψεις. Είναι μια εκπομπή που, στην οποία εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αυθεντίες ή έχουμε την αυθεντία της διδασκαλίας στο Λόγο του Θεού, αλλά ούτε και στην ερμηνεία του Λόγου του Θεού, αλλά ούτε και είμαστε διδάσκαλοι. Μαθητές είμαστε όλοι μας, όπου μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού με δάσκαλό μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το email, με την απορία της αγαπητής Ντίνας. Θα ήθελα από τα εδάφια στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γιώτα σίγμα 16, 8 έως 11 να μου εξηγήσετε το 10 και το 11. Για να δούμε, αγαπητή Ντίνα. Γιώτα σίγμα 8. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουν σε με. Περί δικαιοσύνης δε, διότι πάγω προς τον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Ναι, μιλάει για τον παράκλητο βέβαια, το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος όταν θα έρθει στη γη και ήλθε πράγματι, όταν την ημέρα της Πεντηκοστής ο Χριστός έστειλε και βάφτιστηκαν με Πνεύμα Άγιο 120 άνδρες και γυναίκες, μαθητές του Ιησού Χριστού που περίμεναν πιστοί στην επαγγελία του Ιησού Χριστού ότι θα λάβετε δύναμη, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας. Πιστοί λοιπόν περίμεναν στο Ανόη, στην προσευχή, την επαγγελία του Πατρός για 10 μέρες από την ανάληψη του Κυρίου, την 40η ημέρα από τις Αναστάσεώς του, μέχρι την 50η ημέρα από τις Αναστάσεώς του, για 10 μέρες περίμεναν και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έστειλε εκείνο το οποίο παρέλαβε από τον Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο, και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλων γλώσσας και προεφύτευον. Προφητικά λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται και εξηγεί στους μαθητάς ότι όταν θα έλθει εκείνος, ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα ελέγξει τον κόσμο και ο έλεγχος γίνεται για να έρθει ο άνθρωπος σε μετάνοια και επιστροφή, να έρθει η καρδιά του σε κατάνοιξη, να μετανοήσει, να επιστρέψει και να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Θα τον ελέγξει λοιπόν περί αμαρτίας. Δηλαδή, γιατί ενώ εγώ ήλθα για να, σαν αμνός του Θεού, να πάρω τις αμαρτίες του κόσμου, εσείς δεν έρχεται προς εμένα και μένετε μέσα στην αμαρτία σας. Δεύτερον, περί δικαιοσύνης. Γιατί ενώ ο πατέρας μου με ανέστησε εν δικαιοσύνη, γιατί δεν ευρέθη δόλος σε μένα και αμαρτία σε μένα, και εγώ υπάγω στον πατέρα μου, κάθομαι στα δεξιά του πατρός μου, μεσιτεύω και προσεύχομαι υπέρ κάθε ενός ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν ζητάει τη δικαιοσύνη του Θεού διαπίστεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού, του Ανεστημένου και του καθήμενου στα δεξιά του πατρός και μεσιτεύοντος υπέρ πάντων ημών. Και τρίτον, περί κρίσεως, γιατί να βρεθεί ο άνθρωπος να κριθεί και να κατακριθεί εκείνη την ημέρα, αλλά και τώρα και πάντοτε, από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, αφού ο διάβολος νικήθηκε. Δεν υπάρχει πια ισχύς διαβόλου στους ανθρώπους οι οποίοι επικαλούνται τον Ιησού Χριστό και δέχονται τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους. Αυτή λοιπόν, κατά την άποψή μας, είναι η ερμηνεία, αν θέλετε, ή αυτό το οποίο λέγει ο Ιησούς Χριστός.
δηλαδή περί αμαρτίας γιατί δεν πιστεύουν σε μένα, περί δικαιοσύνης γιατί δεν ζητούν τη δικαιοσύνη του Θεού ενώ ο Χριστός ανιστήθηκε τη δικαίωση των ανθρώπων, και περί κρίσεως γιατί αφήνουν το διάβολο να είναι ισχυρός στη ζωή τους ενώ εκρίθη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και κάθε ένας άνθρωπος που επικαλείται το όνομα του Χριστού διώχνει το διάβολο και έχει εξουσία πάνω στο διάβολο κατά το λόγο του Θεού ότι δου δίδω εξουσία εις εσάς να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να μην μπορεί να σας βλάψει. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη ερώτηση της αγαπητής Δίνας. Πάμε τώρα στην δεύτερη ερώτηση της Χριστίνας. Λέγει, σε ένα σημείο είναι γραμμένο στις παροιμίες «Εάν η σοφία εισέλθει στην καρδία σου και η γνώση συδίνει την ψυχή σου», όμως σε άλλο σημείο λέγει ότι η γνώση φυσιεί. Κορινθίους, στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη. Πώς συνδέεται η γνώση με τη σοφία, ποια είναι η διαφορά τους? Ναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητή Χριστίνα, άλλο είναι οι γνώσεις και άλλο είναι η σοφία και μάλιστα η σοφία από Θεού. Οι γνώσεις είναι να γνωρίζω πολλά πράγματα, ιδιαίτερα πράγματα, γνώση έχουν οι επιστήμονες και γνώση έχουν οι άνθρωποι, οι σοφοί, οι οποίοι μελετούν, σπουδάζουν και αυξάνουν τις γνώσεις τους επάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα, απάνω σε θέματα ενδιαφέροντός τους. Σοφία όμως, κατά τη γραφή, μάλιστα να το διαβάσουμε, στην επιστολή προς Κορινθίους, λέγει λοιπόν η γραφή, «Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, είτε Ιουδαίους είτε Έλληνες», να το διαβάσουμε από πιο μπροστά, «Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον», λέει ο Απόστολος Παύλος, από το πρώτο κεφάλαιο και 23 εδάφιο. «Εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους και Ιουδαίους και Έλληνες, Χριστόν, Θεού δύναμη και Θεού σοφία». Άρα ο Χριστός είναι η σοφία των ανθρώπων που έχουν δεχθεί το Χριστό στη ζωή τους, έχουν αναγεννηθεί, έχουν βαφτιστεί στο νερό εις άφεση αμαρτιών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και έχουν ζητήσει και έχουν λάβει και τη δύναμη και τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Η σοφία λοιπόν είναι η γνώση του θελήματος του Θεού κατά τα σγραφάς. Άνθρωπος σοφός είναι αυτός που γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές βέβαια η γνώση έχει άμεση σχέση με τη σοφία, η γνώση του θελήματος του Θεού, όπως και η σοφία είναι η γνώση του θελήματος του Θεού. Όμως ο Ιάκωβος έχει μια πολύ ωραία διάκριση στην επιστολή του, στην επιστολή του Ιακώβου δηλαδή. Είναι γραμμένο και το διαβάζω. Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο. «Ποιος είναι μεταξύ σας σοφός και απιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πράωτη της σοφίας. Εάν όμως έχετε στην καρδιά σας φθόνο πικρό, φιλονικία, μην κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή», δηλαδή έστω και αν ξέρεις το θέλημα του Θεού, «και αν έχεις και σύνεση να γνωρίζεις πώς να το πράττεις το θέλημα του Θεού, η σοφία αυτή όμως δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, είναι όμως επίγειος, ζώδης και δαιμονιώδης, διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί υπάρχει ακαταστασία και πάναχριον πράγμα». Η γνώση λοιπόν του θελήματος του Θεού και η σοφία που είναι η γνώση του θελήματος του Θεού διαφθείρεται όταν ο άνθρωπος περπατάει κατά τα έργα της σαρκός, με φιλονικία, με φθόνο, με πικρό φθόνο όπως λέει, με κακία, δηλαδή με καρδιά που δεν είναι καθαρή. Τότε η σοφία αυτή από άνωθεν σοφία καθίσταται, καταντάει γήινος, ζωώδης και δαιμονιώδης. Η άνωθεν όμως σοφία είναι αγία, είναι ειρηνική, είναι ποιηκής, είναι ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών και αμερόληπτος και ανυπόκριτος, και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ηρωπιών σε αυτούς που έχουν τη σοφία του Θεού. Τώρα γιατί λέει ότι η γνώση φυσιεί? Όταν ο άνθρωπος ξέρει πολλά υπερηφανεύεται. Η γνώση φυσιεί,
Η σοφία όμως οδηγεί τον άνθρωπο στο θέλημα του Θεού όταν περπατάει, όχι μόνο ζει κατά το πνεύμα, αλλά και περπατάει κατά το πνεύμα. Αν όμως περπατάει κατά τη σάρκα, τότε η σοφία αυτή μετατρέπεται, όπως είπαμε, σε γήινη, ζώδη και δαιμονιώδη. Κάτι άλλο που επίσης πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που γνωρίζει, λέει η Γραφή, τη λύση όλων των πραγμάτων. Δηλαδή, αναρωτιέται στον Εκκλησιαστή, και ας το διαβάσουμε από μέσα και αυτό, από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, είναι στο κεφάλαιο 8 και διαβάζω: ποιος είναι ως ο σοφός που γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων? Και απαντάει ο λόγος του Θεού: εγώ σε συμβουλεύω να φυλάτεις την προσταγή του βασιλέως και να φυλάτεις την προσταγή του βασιλέως και εάν φυλάτεις την προσυγνώμη και αν φυλάτεις την προσταγή του βασιλέως, δεν θα δοκιμάσεις κανένα κακό. Γιατί εν παντί πράγματι υπάρχει καιρός και τρόπος, όταν η αθλειότης του ανθρώπου είναι πολύ επ' αυτών, διότι δεν γνωρίζει τι θα συμβεί και δεν μπορεί να γνωρίσει πώς και τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει το μέλλον. Και επειδή δεν γνωρίζει το μέλλον, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τον τρόπο, το πώς, δεν γνωρίζει το πότε, αλλά δεν γνωρίζει και το πού. Και έτσι βρίσκεται πάντοτε σε διλήμματα που το καθιστούν στη ζωή του το περπάτημά του εύκολο, σε πτώσεις και σε λάθη. Όμως ο Θεός θέλει να μην κάνουμε λάθη. Γι' αυτό έστειλε τον Χριστό στη ζωή μας. Ποιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος αυτός που δεν κάνει λάθη ή γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων? Και η απάντηση είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι υπάρχει, και αυτός είναι ο Χριστιανός. Και είναι ο Χριστιανός ο οποίος όχι μόνο ζει κατά το πνεύμα, αλλά και περπατά κατά το πνεύμα. Δηλαδή, η επιλογή και τα κριτήρια του ανθρώπου είναι, πρώτον, μ' αρέσει. Τι αρέσει στον άνθρωπο? Όταν δηλαδή θέλει να πάρει μια απόφαση, σκέφτεται τι του αρέσει. Ο Χριστιανός όμως, που ξέρει ότι οι βουλές του ανθρώπου από τις βουλές του Θεού απέχουν όσο ο ουρανός από τη γη κατά το λόγο του Θεού, δεν εμπιστεύεται την αρέσκεια τη δική του, αλλά μπορεί να του αρέσει, δεν σταματάει όμως εκεί και δεν αποφασίζει με βάση αυτό, αλλά κάνει μια προσευχή στον Κύριο και λέει: Κύριε, εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα τι σου αρέσει? Και τότε με έκπληξη θα διαπιστώσει ότι θα έρθει ο Κύριος του Ιησούς Χριστός που τον αγαπάει, και μπροστά σε αυτό που ο άνθρωπος έχει επιλέξει ότι του αρέσει, θα φέρει κάτι άλλο ο Θεός που θα είναι πολύ πιο ωραίο, θα είναι από τον ίδιο το Θεό, και ο άνθρωπος θα θαυμάσει για αυτό το καινούριο που θα φέρει ο Θεός στη ζωή του. Και έτσι δεν θα κάνει λάθος με την επιλογή πια, όχι τι αρέσει στον άνθρωπο, αλλά τι αρέσει στο Θεό για αυτόν τον άνθρωπο. Το δεύτερο κριτήριο που αποφασίζει ο Θεός, ο άνθρωπος, για τις ενέργειές του, είναι τι θέλω. Είναι η επιθυμία του, η επιθυμία των οφθαλμών που λέγαμε. Γιατί όπως είπαμε και ξαναλέμε, ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σάρκα, του αρέσει, είναι ψυχή και εκδηλώνει τη ψυχή με την καρδιά, θέλει, επιθυμεί, αλλά είναι και πνεύμα που εκδηλώνεται στη ζωή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου με τη λογική του. Άρα αποφασίζω. Στο δεύτερο λοιπόν κριτήριο, το τι θέλω, πάλι ισχύει το ίδιο πράγμα. Ο άνθρωπος θα βρει κάτι που να το θέλει πολύ. Θέλω αυτή τη δουλειά, θέλω αυτή τη γυναίκα να παντρευτώ, θέλω αυτό να κάνω, θέλω αυτό εκείνο να κάνω. Και συνήθως οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο αυτό αποφασίζουν με βάση και το θέλω τους, όχι μόνο την αρέσκειά τους, αλλά και την επιθυμία τους. Ο Χριστιανός όμως, γνωρίζοντας πάλι ότι οι βουλές του Θεού από τις βουλές του ανθρώπου, αλλά και οι οδοί του Θεού από τις οδούς του ανθρώπου απέχουν όσο ο ουρανός από τη γη, δεν εμπιστεύεται τη δική του σύνεση και τη δική του επιθυμία, αλλά αντιθέτως πηγαίνει στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, προσεύχεται και του λέει: Κύριέ μου, εσύ τι θέλεις, εγώ θέλω αυτό. Όχι όμως όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις.
και τότε ο Θεός θα το αποκαλύψει κάτι πολύ καλύτερο που θα απορρίψει εκείνο το οποίο ήθελε μπροστά σε αυτό που θα του φέρει ο Θεός μπροστά του και το οποίο ο Θεός θέλει για αυτόν. Και τέλος το τρίτο κριτήριο απόφασης και επιλογής του ανθρώπου είναι ο σχεδιασμός. Τι αποφασίζω να κάνω, τι προτίθεμαι να κάνω. Και στο σχεδιασμό πάλι το ίδιο ισχύει. Εμείς σχεδιάζουμε να ανοίξουμε αυτό το μαγαζί εκεί, αλλού, να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να πάμε εδώ, να πάμε εκεί. Όμως ο Λόγος του Θεού λέει μη λες ότι πρώτα θα πάω εκεί, αλλά να λες Θεού θέλοντος. Δηλαδή μη σχεδιάζεις εσύ, αλλά άσε το Θεό να σχεδιάσει για σένα ή καλύτερα προσευχή σου να σχεδιάσει ο Θεός το δικό του σχέδιο, το δικό του έργο στη δική σου τη ζωή για να μην υπάρχει λάθος και απελπισία και απογοήτευσης. Ένας άνθρωπος λοιπόν που αποφασίζει όχι με τη δική του αρέσκεια αλλά με την αρέσκεια του Θεού, ούτε με το δικό του θέλημα αλλά με το θέλημα του Θεού και ούτε με το δικό του σχεδιασμό αλλά με το σχεδιασμό του Θεού, στην πραγματικότητα είναι σοφός και δεν κάνει ποτέ λάθος. Και γνώση να έχει και εμπειρία να έχει, θεωρεί ότι είναι πολύ κατώτερη από το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το οποίο ζητάει και δοκιμάζει από το Θεό να του χαρίσει. Και έτσι ο άνθρωπος περπατάει εν σοφία και εν συνέση, κρατεούμενος και όχι εξασθενούμενος, με ευλογία και όχι με λάθη και απελπισία. Τώρα να πάμε στην τρίτη ερώτηση, στην επόμενη ερώτησή μας, που κάποιος ανώνυμος αδελφός ή αδελφή έστειλε. Στον Αγγαίο, δεύτερο κεφάλαιο 9 εδάφιο, γράφει η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου, θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Αυτό αφορά τον καιρό της εκκλησίας της αρπαγής και πώς γίνεται αυτό, αφού οι 10 μαρθένες εκοιμούντο και πώς γίνεται να κοιμούνται και σε καιρό που κοιμούνται να δοξάζεται η εκκλησία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτός ο ύπνος των 10 παρθένων δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι πνευματικός, γιατί αλίμονό μας αν έρθει ο Κύριος και είμαστε σε πνευματικό ύπνο. Αυτός ο ύπνος στην παραβολή των 10 παρθένων, γιατί περί παραβολής πρόκειται, είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι 10 παρθένες εξήλθαν εις απάντηση του νυμφίου. Επειδή όμως ευράδυνε, εκοιμώντο. Δεν ήταν λοιπόν ότι δεν περίμεναν, περίμεναν να έρθει ο Κύριος. Ούτε δεν ήξεραν πότε έρχεται ο Κύριος, ήξεραν ότι έρχεται εκείνη τη νύχτα. Αλλά το εκείνο που δεν στοχάζονταν ήταν την ώρα και τη στιγμή. Αυτό λοιπόν κατά την άποψή μας είναι εκοιμώντο εδέκα παρθένε. Τώρα, αυτό που λέει στον Αγγαίο και ας το βρούμε μέσα από τη γραφή για να το διαβάσουμε, είναι Αγγαίος ο προφήτης στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, στο 9 εδάφιο. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θελήστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μιλάει βέβαια ακριβώς και κατά λέξη ο Αγγαίος για τον οίκο τον οποίον έχτιζαν ο Αγγαίος, ο Ζαχαρίας, ο Έσδρας και ο Νεεμίας ιδιαιτέρως την εποχή εκείνη. Μάλιστα ο Ιησούς του Ναβί, ο Ιησούς, να το διαβάσουμε, ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς ο γιος του, όχι του Ναβί, ο γιος του Ιωσεδέκ, ήταν που έχτιζαν τον οίκον αυτόν αφού είχε γκρεμιστεί μετά την εχμαλωσία και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Χαλδαίους. Και ο Θεός προφήτευσε ότι ο οίκος αυτός, ο τελευταίος, θα ήταν η δόξα του οίκου αυτού, θα ήταν μεγαλύτερη της του πρώτου που έχτιζε ο Σολομών. Και αν μεν τέλειωνε εδώ, θα αφορούσε μόνο αυτό. Επειδή όμως συνεχίζει ο Αγγαίος και λέγει «Λάλησον προς τον Ζωροβάβελ, το διοικητή του Ιούδα», στο κεφάλαιο δεύτερο και εδάφιο 21, λέγον εγώ σίω των ουρανών και τη γην, και μάλιστα στο β' κεφάλαιο εκεί που διαβάσαμε στο 9 από το 7 αν διαβάσουμε, και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλω
Θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτων δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν μέναμε, όπως είπαμε, σε αυτό, τότε θα ισχυριζόμαστε ότι αφορούσε μόνο αυτόν τον οίκο. Όμως αν πάμε τώρα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, όπου αναφέρει στο κεφάλαιο 12 για την Εκκλησία του Χριστού λέγοντας ότι εσείς δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο όπως, όπως συνέβη με τον Ισραήλ και με τον Μωυσή, σε όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο με πυρ, ιζόφος και σκότων και νεμοστρόβιλων και εισάλπιγκος ήχων και φωνήν λόγων την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαληθεί πλέον προς αυτούς, διότι και τόσο φοβερόν είναι το φαινόμενον, ώστε και ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος, αλλά εσείς προσήλθετε εις όρος Σιών, στην Εκκλησία του Χριστού, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυρην και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής, εις Θεόν κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ή την εσέλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Και συνεχίζει. Προσέχετε λοιπόν μην καταφρονήσετε το λαλούντα τώρα που είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί έντες λέει η Γραφή πάλι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, ότι ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Γι' αυτό και στο 25 εδάφιο του 12ου κεφαλαίου συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε λοιπόν, μην καταφρονίζετε το λαλούντα που είναι ο Ιησούς Χριστός, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν τον Ιησού Χριστό, του οποίου η φωνή τη γη εσάλευσε τώρα, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ, από τον Αγίο το παίρνει τον προφητικό λόγο αυτόν ο Απόστολος Παύλος, έτι άπαξ, εγώ σύω ουχή μόνο την γην, αλλά και τον ουρανόν. Και ερμηνεύει το δε έτι άπαξ δηλήτων σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειραποιήτων δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Άρα λοιπόν μιλάει για έναν σεισμό πνευματικό ο οποίος θα λάβει χώρα στην Εκκλησία του Χριστού, στον έσχατον οίκον, και εδώ υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δύο απόψεις. Η πρώτη άποψη είναι ότι ο πρώτος οίκος είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο έσχατος οίκος είναι η Εκκλησία του Χριστού. Με αυτή τη λογική λοιπόν, εάν σκεφτούμε ότι η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δόξα της Εκκλησίας του Χριστού είναι πολύ μεγαλυτέρα από τη δόξα της Παλαιάς Διαθήκης του λαού Ισραήλ. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, η οποία είναι αντίστοιχη με αυτό το οποίο προφήτευσε ο Αγκαίος για τον οίκον ο οποίος ξαναχτίστηκε από τον Ζωροβάβελ και τον Ισού, τον ιερέα των ιών του Ιωσεδέκ, σε σχέση με τον πρώτο οίκο το οποίο έκτισε ο Σολομών. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε αυτή την αντιστοιχία, τότε ο προφητικός λόγος μεταφέρεται στη δόξα του εσχάτου οίκου που είναι η τελευταία αποστολική εκκλησία πριν την αρπαγή της εκκλησίας, συγκρινωμένη με τη δόξα του πρώτου οίκου που είναι η πρώτη αποστολική εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί αυτά είναι απόψεις, οι οποίες βεβαίως στηρίζονται στο Λόγο του Θεού, το βέβαιο είναι ότι η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα του πρώτου, είτε σαν εκκλησία του Χριστού στην περίοδο της Χάριτος, είτε σαν τελευταία αποστολική εκκλησία πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή σε σχέση με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Η δόξα του εσχάτου οίκου. Βέβαια, όταν λέμε η δόξα του εσχάτου οίκου και στην πρώτη περίπτωση που είναι όλη η περίοδος της Χάριτος, δεν μπορούμε να πούμε ότι δοξάστηκε μόνο τότε και πριν την αρπαγή θα φύγει έτσι, δηλαδή άδοξα, ταλαιπωρημένη,
τρομοκρατημένοι. Αντιθέτως μάλιστα μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας στην προς Εφεσίους επιστολή του ότι ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος, δηλαδή δια του Λόγου του Θεού, και εν τέλει στο τέλος, δια να παραστήσει αυτήν σε αυτόν, ένδοξον Εκκλησία. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί, εγώ λέγω, δεν μπορεί παρά να εννοεί την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, η οποία, την οποία θα παραστήσει ένδοξο, μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ή τρίτων διούτων, αγία και άμωμος. Εάν πάλι στραφούμε στον προφητικό λόγο και μάλιστα στο άσμα ασμάτων, που είναι αυτό το υπέροχο άσμα ασμάτων, και όπου άσμα ασμάτων είναι ένας ιδιωματισμός των Εβραίων, εβραϊσμός τα λέγαμε, ένας ιδιωματισμός των Εβραίων, άσμα ασμάτων, που δίνει τον υπερθετικό βαθμό της μεγαλοπρέπειας και της μεγαλειότητος, όπως Κύριος Κυρίων, που είναι ο κυρίαρχος όλων, υπερθετικός βαθμός κυριαρχίας, ή Βασιλεύς Βασιλέων, που είναι Βασιλεύς πάντων, υπερθετικός βαθμός βασιλεύοντος. Έτσι είναι και άσμα ασμάτων, είναι υπερθετικός βαθμός μεγαλοπρέπειας του άσματος αυτού, που περιγράφει την αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία και την αγάπη της Εκκλησίας προς τον Χριστό, την ενότητα, τον αγιασμό και το γάμο εν τέλει του Χριστού με την Εκκλησία. Σε αυτό λοιπόν το υπέροχο άσμα ασμάτων, τον προφητικό λόγο, αποκαλύπτεται τρεις φορές η Εκκλησία του Χριστού. Η πρώτη είναι στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 6. Αναφέρεται ο Λόγος του Θεού: «Τι σαύτη η αναβαίνουσα από τη Σερήμου ως στήλη καπνού, τεθυμιαμένη με Σμύρνα και Λίβανο, με πάσαν αρωματικήν σκόνη του μυρεψού». Αυτή θεωρούμε ότι είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, όπου πράγματι από την έρημο ανέβηκε ως στήλη καπνού και κάλυψε όλη την οικουμένη, όλη την ανθρωπότητα, με Σμύρνα και με Λίβανο και με ευωδία Χριστού. Και κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και πίστεψε όλη η οικουμένη με τεράστια, με θαυμάσια και μεγαλεία και με μεγάλη δόξα. Η τρίτη αποκάλυψη είναι στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 8ο κεφάλαιο, το 5ο εδάφιο, που αναφέρεται πάλι για μία εκκλησία, όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που ήταν μία, και θεωρούμε ότι είναι η εκκλησία της αρπαγής, η εκκλησία που αρπάζεται, γιατί έτσι λέγει: «Τι σ' αυτή αναβαίνουσα από τη Σερήμου», πάλι από την έρημο θα ανέβει, «μία, επιστηριζωμένη όμως επί των αγαπητών αυτής», καθώς είναι γεγραμμένο ότι τον καιρό εκείνο που ο Θεός θα αποφασίσει να στείλει τον Χριστό να παραλάβει την εκκλησία του με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του για να είναι πάντοτε αυτή με τον Χριστό και ο Χριστός μαζί της, για να την οδηγήσει στο γάμο του αρνίου και της εκκλησίας. Όμως ενδιάμεσα αναφέρεται μια άλλη αποκάλυψη της εκκλησίας στο 6ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται στο 8ο εδάφιο: «Εξήκοντα βασίλισσε είναι και 80 παλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτοι, μία όμως είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν, είδον αυτήν οι θυγατέρες και μακάρισαν αυτήν, εβασίλισσε και επαλακέ και επίνεσαν αυτήν». Και συνεχίζει: «Τι σ' αυτή η προκύπτουσα ως η αυγή μέσα από το σκοτάδι, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα μεσημέας». Εδώ μιλάει λοιπόν για μία εκκλησία ανάμεσα από πολλές. Και αυτό φαίνεται τώρα, όπου υπάρχουν πολλά δόγματα, πολλές εκκλησίες, πολλές συναθρήσεις, πολλές απόψεις, πολλές διδασκαλίες, πολλές ομολογίες, όπως λέγεται. Ανάμεσα όμως από όλες αυτές, που θα βρεθούν κάποια στιγμή στο απόλυτο σκοτάδι. Και το απόλυτο σκοτάδι είναι εκεί που δεν υπάρχει ο ανατέλων ήλιος, που δεν υπάρχει ο ήλιος δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή μέσα σε μία πολλαπλή, με μεγάλο αριθμό,
ύπαρξη εκκλησιών, ανάμεσα σε αυτές θα εμφανιστεί κάποια στιγμή η μία, η περιστερά του Κυρίου, η οποία θα είναι αμόμητος και θα την έχει αγιάσει ο Χριστός και τα χαρακτηριστικά της θα είναι η μόνη της Μητρός αυτής, η μόνη που θα έχει γεννηθεί από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, θα μοιάζει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θα είναι η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν. Δηλαδή η μία που θα μοιάζει ακριβώς την Αποστολική Εκκλησία την πρώτη και θα έχει γεννηθεί πάλι όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία από το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ύστερα από όλα αυτά θα τολμούσαμε να πούμε ότι η άποψη πολλών και η δική μας, χωρίς να θέλουμε να ισχυριστούμε ότι είναι η απόλυτη αλήθεια, γιατί είναι η άποψή μας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η τελευταία Αποστολική Εκκλησία που θα διακριθεί ανάμεσα από όλες τις ομολογίες και τις εκκλησίες που θα υπάρχουν κατά το Λόγο του Θεού εξήκοντα βασίλισσες και ογδοήκοντα παλακές και αναρρύθμιτοι νεάνιδες. Η μία λοιπόν που θα αποκαλυφθεί και θα την αποκαλύψει ο Χριστός, που θα είναι η αμόμιστος σε αγιασμό, σε καθαρότητα, και ο αγιασμός έρχεται με το Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το σύνδεσμο της θελειότητος που είναι η αγάπη, με την λειτουργία της Εκκλησίας, τη διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του Άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές, με την απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο, θέλω να περιπατείτε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Η μία λοιπόν η οποία θα αποκαλυφθεί, γιατί θα την αποκαλύψει ο Χριστός, θα μοιάζει με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία τόσο στο Λόγο του Θεού όσο στην υπακοή του Λόγου του Θεού, ακόμη στην νοοτροπία και στη συμπεριφορά θα μοιάζει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σε αυτή την Εκκλησία και με αυτή την Εκκλησία ο Χριστός θα διώξει το σκοτάδι που θα επικρατεί ή θα αυξάνεται στη γη και θα έλθει ο ανατέλλων ήλιος που είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να προετοιμάσει τον ήλιον της δικαιοσύνης που θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Το ελπίζουμε, το πιστεύουμε, δεν ισχυριζόμαστε όμως ότι έχουμε απόλυτο δίκιο και ότι έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Πιστεύουμε και ελπίζουμε και περιμένουμε και προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει την Εκκλησία Του τις έσχατες αυτές οι μέρες, καθώς βλέπουμε τα πάντα να φθήρονται και ο κόσμος να μην έχει μέλλον για πολλά χρόνια μπροστά, καθώς όλα έχουν φτάσει σε καταστάσεις κρίσιμες και δύσκολες, είτε από οικονομικής απόψεως, όπως πρόσφατα εκδηλώθηκε αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση και κανείς δεν προβλέπει ότι δεν θα επανέλθει, ή το φυσικό περιβάλλον το οποίο φθήνει και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε περισσότερο, ή αρρώστιες, και τώρα βέβαια δημιουργήθηκε μια άλλη απειλή ακόμη, αυτή η γρίπη των χείρων, αυτή η γρίπη των χείρων που είναι και εξελίσσεται κατά το φόβο των ανθρώπων, η πανδημία. Στο Μεξικό μάλιστα αναφέρθηκε ότι απειγορεύθη η έξοδος των ανθρώπων για 2-3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι, για να μην κολλήσουν ένας από τον άλλον. Απειγορεύθησαν να πάνε σε δουλειές, σε εκκλησίες, σε σχολεία, σε αγορές. Και ακόμη εμείς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, και όταν λέω εμείς δεν εννοούμε εγώ, εμείς, αλλά εννοώ οι άνθρωποι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, φοβόνται. Γιατί για το δυτικό κόσμο, για μας, για το βόρειο ημισφαίριο εν γέννη, ο χειμώνας έρχεται μπροστά και οι ιώσεις το χειμώνα έχουν έξαρση. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό, όλα τα θέματα κοινωνικά, τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, με τις μεταναστεύσεις αλλά και με τη φτώχεια, οι ανεργίες, όλα δείχνουν ότι οι οδύνες της εγκυμονούσης κατά το Λόγο του Θεού εξελίσσονται ραγδαία, όπως εξελίσσεται ραγδαία η γέννηση ενός παιδιού μιας εγκυμονούσης όταν πλησιάζει προς το τέλος. Οι πόνοι γίνονται όλο πιο συχνοί και όλο πιο δυνατοί.
μέχρι που να έρθει ο τελευταίος πόνος και θα γεννηθεί το παιδί. Έτσι τα βλέπουμε τα πράγματα εμείς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Προσευχόμαστε να μην κάνουμε λάθος. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν κάνουμε, αλλά προσευχόμαστε ο Θεός να μας φωτίζει και είμαστε πάντοτε έτοιμοι βεβαίως και ευέλικτοι να αλλάξουμε απόψεις, γνώμες όταν δούμε ότι κάτι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το βλέπουμε εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι η Αποκάλυψη αποκαλύπτεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το ξέρουμε εκ των προτέρων, αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε εκ των υστέρων και λέμε αυτό εννοούσε ο Λόγος του Θεού όταν τα έγραφε αυτά. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε σκέψεις με επιφυλάξεις για την ορθότητα και με επιφυλάξεις γιατί είμαστε άνθρωποι, όπως είπαμε, και δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, ιδιαίτερος δεν γνωρίζουμε το μέλλον. Ο Θεός να μας φωτίζει όλους μας για να μπορούμε να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Η διδασκαλία της Εκκλησίας απαρχής είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου απαρχής, είναι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τη ζωή μας, τις δουλειές μας, τις σπουδές μας, αναλόγως την ηλικία του καθενός, αλλά αντιθέτως θα συνεχίζουμε να ζούμε, αλλά με ευσέβεια, με φόβο Θεού, γνωρίζοντας ότι όταν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του, θα μας παραλάβει και θα εκεί που θα μας βρει. Άλλον στο γραφείο, άλλον στο χωράφι, άλλον στο εργοστάσιο, άλλον στο σχολείο, άλλον στο πανεπιστήμιο και όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί είναι γεγραμμένο καθήν ώραν δε στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας τελείωσε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί Θεού θέλοντος την άλλη Τρίτη. Μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού και σας θυμίζω ότι περιμένουμε με πολύ αγάπη τα δικά σας email στη διεύθυνση που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας σε σχέση με κρίσεις, απόψεις, διαφωνίες ή και απορίες επάνω στα θέματα της Γραφής. Ο Θεός να είναι μαζί σας.